Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε κάτι καλοκαιρινό, κάτι παιχνιδιάρικο, κάτι πάρα πολύ ελαφρύ για το δέρμα, το οποίο το χρειαζόμαστε τώρα το καλοκαίρι, ιδίως με τόση υγρασία που έχει Κύπρος, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτές εδώ τις πλεξούδες και αυτό εδώ το make-up που έχει λίγο γαλάζιο στα μάτια. Δείτε το μέχρι το τέλος και περιμένω τα comments σας. Αρχικά χωρίζω τα μαλλιά μου κατά στη μέση. Και ξεκινώ τις πλεξούδες μου. Παίρνω λίγα μαλακιά εδώ στην αρχή και χωρίζω σε τρία ίσα μέρη. Ξεκινώ την πλεξούδα από κάτω, την κανονική, και κάθε φορά που κάνω αυτή την κίνηση παίρνω και λίγα μαλλιά μαζί μου. Αφού έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, έρχομαι και χαλαρώνω λίγο την πλεξούδα που έχω κάνει με το να το τραβάω λίγο προς τα έξω και συνεχίζω κανονικά την πλεξούδα μου μέχρι κάτω. Αφού έχω τελειώσει τις πλεξούδες, παίρνω το Babyliss Pro Styling Tools και κάνω λίγες μπουκλές για να φαίνεται πιο συγκυρισμένο. Και αφού έχουμε τελειώσει τις μπουκλές, παίρνω το Jungle Fever, το Shine and Repair λαδάκι μου και βάζω λίγο για να γυαλίσουν. Βάζω το χέρι μου μέσα και κάνω ελαφρύ μασάζ έτσι ώστε να ανοίξουν και να φουντώσουν. Και πάμε στο make-up τώρα. Αρχίδα κάνουμε το Nia. Είναι moisturized serum, όμως λειτουργεί και λίγο σαν primer. Επειδή θέλω ένα πάρα πολύ φρέσκο καλοκαιρινό look, θα βάλω αυτό που κάνει και κρέμα και primer. Στη συνέχεια θα πάρω το lip scrub από Jeffree Star, το strawberry, το οποίο πραγματικά θες να το φας, δεν καταλαβαίνετε τι μυρωδιά έχει. Και έρχομαι σιγά σιγά και κάνω λίγο scrub στα χείλη μου έτσι ώστε να είναι και πιο ζουμερά και χωρίς καθόλου ξηρότητα. Και με ένα χαρτομάντιλο φεύγω ό,τι έχει απομείνει. Βλέπετε ότι αμέσως έχουν φουσκώσει, οπότε δουλεύει. Παίρνω την παλέτα μου από MAC και ξεκινώ με ένα πολύ basic beige χρώμα και κάνω και σχηματίζω λίγο το βάθος του ματιού. Στη συνέχεια παίρνω το λίγο πιο σκούρο χρώμα και ο καφέ και σχηματίζω λίγο περισσότερο το μάτι μου. Και πλεντάρω πάλι καλά. Και στη συνέχεια παίρνω αυτό εδώ το beige χρώμα, το πιο ανοιχτό, και βάζω στο κινητό βλέφαρο. Και πλεντάρω πάλι τα χρώματα πολύ καλά. Στη συνέχεια παίρνω το Makeup Forever Pro Sculpting Duo και παίρνω λίγο από το highlight που έχει μέσα, εδώ αυτό το χρώμα, και βάζω στην εσωτερική γωνιά του ματιού μου. Συνέχεια παίρνω το Liner Designer by Beauty Blender
το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό, είναι αυτό εδώ το sticker που το βάζεις εδώ κάτω από το μάτι και βοηθάει στο να κάνετε το eyeliner σας. Οπότε, όποια κοπέλα δυσκολεύεται, αυτή είναι η λύση. Βάζω λοιπόν κάτω από το μάτι το αυτοκόλλητο αυτό εδώ και χρησιμοποιώ το Makeup Forever Ink Liner και κάνω το eyeliner. Και βγάζω το αυτοκόλλητο και βλέπετε αυτή η αγραμμούλα. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και αφού έχω τελειώσει με το eyeliner, μου συνεχίζω με το Makeup Forever το Water Blend στο χρώμα Y245. Πραγματικά αυτό το make-up δεν υπάρχει, είναι τόσο δροσερό. Ναι, λες και βάζεις νερό πάνω σου. Στη συνέχεια παίρνω το Eva Carter Touch of Light, το νούμερο 12. Συνέχεια παίρνω το Makeup Forever Pro Finish Powder στο χρώμα 118 και παίρνω μια σπράση πάνω από όλο το πρόσωπο. Συνέχεια παίρνω την παλέτα Morphe 9C και χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα δύο χρώματα. Και στη συνέχεια παίρνω λίγο από αυτό εδώ τα δύο χρώματα, τα πιο ανοιχτά. Στη συνέχεια παίρνω την RCMA Loose Powder μου για baking. Και βάζω κάτω από το μάτι. Λίγο στη μύτη. Και κάτω από τα ζυγωματικά. Σειρά έχουν τα φρύδια τώρα. Πάω στο Anastasia Beverly Hills στο χρώμα γρανίτη και σχηματίζω τα φρύδια. Στη συνέχεια φέρνω το μολύβι της Makeup Forever, το νούμερο M22 και βάζω μέσα στο μάτι. Και λίγο από κάτω. Επιπρόσθετα παίρνω το Makeup Forever μολύβι σε χρώμα M26 και βάζω λίγο κάτω από το μάτι. Έτσι ώστε να έχει την απόχρωση. Παίρνω λίγο τώρα από το Starlit νούμερο 19 από Makeup Forever και περνώ κάτω από το μάτι μου. Και στη συνέχεια φέρω τον baking. Για μάσκαρα βάζω την Makeup Forever Aqua Smoky Lash και βάζω μόνο στο πάνω μέρος των βλεφαρίδων έτσι ώστε να φαίνεται το μπλε από κάτω. Στη συνέχεια από την παλέτα MAC παίρνω αυτό εδώ το πορτοκαλί χρώμα για ρούζ και βάζω στα μήλα μου.
Στη συνέχεια παίρνω την Gauche Giant Sand Powder και highlight. Τώρα παίρνω τον BH Μολύβι σε χρώμα Stripped και σχηματίζω τα χείλη. Στη συνέχεια παίρνω το Tropical Mist από MAC και τέλος παίρνω το General Cosmetic, το Slay All Day. Ψεκάζω λίγο και τιμή. Και κάπως έτσι έχουμε τελειώσει το make-up. Ελπίζω να σας έχει αρέσει. Περιμένω τα comments σας, τα σχόλια σας, τις απορίες σας, τα πάντα. Αν σας άρεσε κάντε thumbs up. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν βάζω καινούργιο βίντεο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη μην ξεχνάτε να μπαίνετε εδώ, θα το βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.